πάντα συνιστώ το χρόνο. Ναι, ναι, σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Αξιότιμοι κύριοι βουλευτές, φίλοι και φίλες, θα αναφερθώ σε 5 θέματα, πολύ συνοπτικά, τα οποία είναι το ασφαλιστικό, τα μη σύφα, ο έλεγχος συνταγογράφησης, τα γενόσημα και αν έχω χρόνο για το ωράριο των φαρμακείων και τις Κυριακές. Όσον αφορά το ασφαλιστικό, δεν θα επεκταθώ, άλλωστε θεωρώ ότι όλοι οι προαλήσαντες εστίασαν σε αυτό το θέμα, συμφωνώ μαζί τους, αλλά πρέπει να σημειώσω ένα πρωτοφανές γεγονός. Και είναι πρωτοφανές γεγονός για μένα ότι για τους ελεύθερους επαγγελματίες οι εισφορές που πληρώνονται τη μία χρονιά δεν λογίζονται ως έξοδο για την επόμενη. Συνεπώς, πληρώνουμε φόρους και εισφορές για έξοδο. Δεν θυμάμαι και δεν ξέρω αν έχει γίνει σε άλλη χώρα αυτό το πράγμα, αλλά να πληρώνεις για έξοδο φόρου, εγώ δεν το ξέρω. Έτσι λοιπόν, με λίγα λόγια, καλούμεθα να πληρώσουμε εισφορές και φόρους στα έξοδα, δηλαδή εισφορές για τις εισφορές και φόρους επιφόρων. Θα έλεγα επίσης ότι η νέα ρύθμιση αυτή για το ασφαλιστικό δημιουργεί δύο κατηγορίες ασφαλισμένων, αυτοί δηλαδή που τα δηλώνουν όλα, όπως είναι οι φαρμακοποιοί, γιατί δεν μπορούν να φοροδιαφύγουν και να θέλουν δεν μπορούν, και αυτοί οι οποίοι πληρώνουν επιμένως τα πάντα, και η δεύτερη κατηγορία για αυτούς που μπορούν να φοροδιαφύγουν και να πληρώσουν λιγότερα. Με λίγα λόγια, το νομοσχέδιο οθεί τον κόσμο, όποιον μπορεί, να φοροδιαφύγει για να μην πληρώσει. Έρχομαι τώρα στο άλλο μεγάλο θέμα για μας, τα μη σύφα, τα γνωστά μη συνταγογραφούμενα φάρμακα. Εδώ όμως θα πρέπει να ξέρουμε κάτι σημαντικό για το φάρμακο. Το φάρμακο δεν έχει απλώς μία λιανική τιμή. Δεν είναι η λιανική τιμή που έχουν όλα τα άλλα εμπορεύματα. Είναι η λιανική τιμή που εμπεριέχει μέσα την επιστημοσύνη του φαρμακοποιού και του γιατρού. Εμπεριέχει αξίες όπως είναι η υπευθυνότητα αυτού που τη δίνει. Εμπεριέχει υπηρεσίες. Εμπεριέχει γνώσεις όπως είναι οι γνώσεις παρενεργειών και ενεργειών των φαρμάκων. Και φυσικά σε καμία περίπτωση δεν μπορεί να εξισώνεται με ένα καταναλωτικό αγαθό όπως προσπαθείτε να το κάνετε. Δεν είναι για κατανάλωση το φάρμακο. Το φάρμακο πρέπει να παραμείνει στο φαρμακείο με την τιμή που έχει και μπορεί να το πάρει ο ασθενής και όχι ο καταναλωτής. Η διαφορά μεταξύ φαρμακείου και σούπερ μάρκετ είναι αυτή. Φαρμακείο επιστήμη, σούπερ μάρκετ κατανάλωση. Θυμάστε λοιπόν τι λέγανε για τον ανταγωνισμό. Τι λέγανε, να απελευθερωθεί η τιμή τους, αυτό ζητούσε η Τρόικα. Για μένα δεν το ζητούσε αυτό η Τρόικα, το ζητούσαν ντόπια συμφέροντα, τα οποία ήθελαν να κερδίσουν από τα μη σύφα, οι ίδιες οι εταιρείες οι οποίες παράγουν μη σύφα, παράγουν και συνταγογραφούμενα φάρμακα. Μειώνεται πολύ η τιμή των συνταγογραφουμένων φαρμάκων και πρέπει να κερδίσουν από τα υπόλοιπα. Και φέρουν ένα νομοσχέδιο το οποίο τι γίνεται. Στο ίδιο το νομοσχέδιο μέσα είναι εμφανές ότι παραδέχεται η κυβέρνηση πως όταν απελευθερωθούν αυτή η κατηγορία των φαρμάκων θα αυξηθούν τα φάρμακα αυτά και γι' αυτό προφυλάσσει τον εαυτό της. Τι λέει δηλαδή. Λέει απλά ότι για τα φάρμακα που δίνονται στα νοσοκομεία η νοσοκομιακή τιμή θα παραμείνει χαμηλή, η νοσοκομιακή τιμή δεν θα πειραχθεί, θα είναι όσο μπορεί χαμηλότερη γιατί πρέπει να προστατεύσει την τσέπη της. Αλλά για το πόπολο, για τον ελληνικό λαό που πληρώνει την τσέπη του, να απελευθερωθεί η τιμή, να πάει στα ύψη. Και λέει θα υπάρξει μία λίστα από τον ΕΟΦ που θα δηλώνει ενδεικτική λιανική τιμή που δεν είναι η πραγματική τιμή, αλλά όποιος θέλει βάζει ό,τι θέλει, αλλά η χονδρική τιμή αφήνεται ελεύθερη. Δηλαδή έρχεται η βιομηχανία και λέει, εγώ θα πουλήσω ό,τι θέλω, αλλά η τιμή ενδεικτική είναι αυτή. Θα μπορεί λοιπόν να εκβιάζει τον φαρμακοποιό και να του λέει ή αγόρασε μεγάλες ποσότητες, άρα για να πάρεις μικρότερη τιμή, ή θα αγοράσεις μεγάλη, μικρή ποσότητα, οπότε δεν θα κερδίσεις τίποτα. Αυτός λοιπόν ο κανιβαλισμός πρέπει να σταματήσει. Έρχομαι στο θέμα του ελέγχου της συνταγογράφησης. Σας δώσω ένα παράδειγμα να το καταλάβετε. Είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει στο άρθρο 93. Και είναι απίστευτο γιατί. Διότι ουσιαστικά δεν έχει κατανοήσει κανείς την πραγματικότητα. Δηλαδή, τι γίνεται στην κοινωνία. Πώς πάει στο φαρμακείο ο πολίτης. Στο φαρμακείο ο πολίτης λοιπόν πάει μια συνταγή και λέει: δώσε μου τα φάρμακα. Τη συνταγή την έχει γράψει ο γιατρός. Ο οποίος πολλές φορές κλειδώνει το φάρμακο. Ο φαρμακοποιός δεν μπορεί να κάνει αλλαγή στο φάρμακο. Συμβαίνει αυτό νόμιμα. Αλλά έχει και την ιδιότητα, αυτό που μπορεί να κάνει ο ασθενής, να πει: εγώ δεν θέλω γνωσμό, θέλω πρωτότυπο. Και έτσι, με αυτό το σύστημα, να παίρνει ο ασθενής αυτό που θέλει, υπογράφοντας ότι αυτό θέλω και είμαι υπεύθυνος. Δεν μπορεί να υπάρχει λοιπόν ποινή για τον φαρμακοποιό όταν για την διείσδυση των γενοσύμων, όπως αναφέρει το άρθρο 93, υφίσταται η επιλογή του ασθενούς και το κρίδωμα του φαρμακοτού γιατρού. Πού ευθύνεται ο φαρμακοποιός. Γιατί να πληρώσει δηλαδή πρόστιμο επειδή δεν μπόρεσε να δώσει γενόσημα στο ποσοστό που θέλει η κοινωνία.
Αυτά τα πράγματα πρέπει να απαλληφθούν και βεβαίως δεν μπορούν να υπάρξουν πρόστιμα για τους φαρμακοποιούς σε καμία περίπτωση. Και έρχομαι στο άλλο θέμα, στα γενώσιμα. Τα γενώσιμα μπορούν να τα διαχειριστούν οι φαρμακοποιοί και να αυξηθεί το ποσοστό τους αν αφαιθούν να κάνουν αυτό που κάνουν σε όλη την Ευρώπη. Δυστυχώς εδώ γίνονται πειράματα και τα πειράματα έχουν αποτύχει. Και θα κλείσω με το εξής. Κυριακές και ωράριο φαρμακείων. Κύριοι και κυρίες βουλευτές, τα φαρμακεία ανοίγουν και κλείνουν όποτε θέλουν με νόμο. Είναι προφανέστατα ότι και στα μισηφά και στο ωράριο και παντού δεν είναι δάκτυλος της Τρόικας. Είναι δάκτυλος ντόπιων συμφερόντων, όπως μας το έχουμε αποδείξει πηγαίνοντας στην Επιτροπή Αναφορών της Ευρωπαϊκής Ένωσης και μας το είπαν. Έχουμε έγγραφα πάνω σε αυτό το θέμα. Είναι ντόπια συμφέροντα που θέλουν να γίνει το ωράριο μπάχαλο, να ανοίγει όποιος θέλει και να κλείνει όποτε θέλει και φυσικά να μπορούν τα μεγάλα αυτά κεφάλαια να ιδρύσουν μεγάλες επιχειρήσεις βάρος των μικρών. Και για τις Κυριακές, και κλείνω κύριε Πρόεδρε. Ειλικρινά φαίνεται ότι ο ελληνικός λαός έχει απεριόριστες ικανότητες να ξοδεύει και πρέπει να ανοίγουμε και τις Κυριακές για να ξοδέψει και να μπορέσει να ξοδέψει περισσότερο. Ακούτε, σε αυτή την κρίση, την οποία φαίνεται δεν αντιλαμβάνεται κανείς, η κυβέρνηση σίγουρα, δεν μπορεί να καταλάβει ότι όσο τα μαγαζιά είναι ανοιχτά, ο τζίρος είναι ο ίδιος. Απλώς θα μετατίθεται από μια καθημερινή σε μια Κυριακή. Κλείνοντας, ευχαριστώ πολύ για την... για το κάλεσμα που έδωσε στην Βουλή και, εγώ. Και πιστεύω ότι θα διορθωθούν κάποια πράγματα πριν το νομοσχέδιο.